Κύριε Υπουργέ, η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, την οποία προετοιμάζεται να μετατρέψετε σε πολυετή, περιλαμβάνει ήδη τη βάση της Σούδας. Και οι δικές σας θέσεις, οι δικές σας συνεντεύξεις ομολογούν ότι θα προσθεθούν η βάση της Λάρισας, του Στεφανοβίκηου και της Αλεξανδρούπολης. Επομένως, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Και στα πλαίσια αυτά εμπλέκεται η χώρα πάρα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ενισχύεται η παρουσία των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ και σε άλλους τομείς. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Αμερικάνος πρέσβης Πάιατ, με τον οποίο είστε σφιχτά αγκαλιασμένοι. Αυτό δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Και να το ξεπεράσετε στο όνομα των διαφόρων υποδομών ή των προγραμμάτων της ΕΑΒ. Γιατί ήδη ο λαός μας πληρώνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για εξοπλιστικά προγράμματα, κυρίως για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το κρίσιμο πρόβλημα με τη δική σας τοποθέτηση. Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Η βάση της Σούδας είναι βάση που στηρίζει τα αμερικανονατοϊκά εγκληματικά σχέδια σε μια ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι τον Απρίλιο του 2017 εκεί φόρτωσε τους πυράβλους Tomahawk το αντιτορπιλικό, το αμερικάνικο αντιτορπιλικό Porter και τους εκτόξευσε κατά του λαού της Συρίας. Ξέρετε κι εσείς ότι πρόσφατα υπάρχει δημοσίευμα του περιοδικού της Αμερικάνικης Στρατιωτικής Βάσης της Σούδας που λέει το εξής, ότι η επέκταση του αεροδρομίου της βάσης ετοιμάζεται για νέες πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι δημοσίευμα στο χθεσινό ριζοσπάστη. Πολύ αποκαλυπτικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αποτέλεσμα επιδίωξη της κυβέρνησης ή άλλου κόμματος που θα κάμψει το αντιπεριαλιστικό αίσθημα του λαού μας. Οι αμερικανονατοϊκοί υπεριαλιστές είναι αυτοί που ευθύνονται για δεκάδες επεμβάσεις και πολέμους. Είναι αυτοί που οργάνωσαν τους πολέμους ενάντια στη Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και τη Συρία. Αυτοί απειλούν σήμερα το Ιράν και δυστυχώς κι εσείς έχετε υποσχεθεί ότι θα συμμετάσχετε στην πολυεθνική δύναμη, στον Περσικό κόλπο, 4.000 μίλια μακριά από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το δρόμο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Πρέπει ο λαός να πάρει υπόψη του ότι... Κύριε Μαρίνο, κλείστε τελειώνω. Δεν μπορώ άλλη ανοχή. Τελειώνω. Ναι. Ότι με την πολιτική σας έχετε βάλει τη χώρα στο μάτι του κυκλώνα και είναι γνωστές εσάς οι ρώσικες και οι ιρανικές απειλές ότι θα χτυπήσουν στόχους αμερικάνικους. Κύριε Μαρίνο, μην αναγκάστε να σας διακόψω. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ένα λεπτό, τελειώνω. Και γι' αυτό... Όχι σε ένα λεπτό, θέλουμε, τώρα. Σε δευτερόλεπτα. Θέλουμε να καλέσουμε το λαό της Αθήνας το Σάββατο στις 12 η ώρα στη μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα να διατρανώσει τη θέλησή του κατά των Αμερικανατοϊκών Μαρίνο και της Συμφωνίας. Σας ευχαριστούμε.